Η Κρήτη και συγκεκριμένα το Ηράκλειο επιλέχθηκε για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κορυφαίου ιατρικού οργανισμού AO Foundation από την Ελβετία, που αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο χειρουργών με έργο αξιοθαύμαστο και αξιέπαινο σε όλο τον πλανήτη, ενώ έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.100.000 χειρουργούς. Συναντήσαμε τον πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής, Παναγιώτη Γιαννούδη, ο οποίος με όραμα και σχέδιο βάζει τη δική του σφραγίδα στην τεράστια αυτή προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις επιτυχίες να είναι σημαντικές. Αυτός ο ιατρικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός, έχει σαν στόχο την ενίσχυση της αριστείας στη χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος και τις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος. Είναι πρώτον ο σχεδιασμός υλικών για τη σταθεροποίηση καταγμάτων, η καταγραφή της θεραπείας ασθενών, η διδασκαλία των τεχνικών οστεοσύνδεσης σε όλο τον κόσμο και επίσης η έρευνα πάνω στην επούλωση καταγμάτων. Έχουμε δημιουργήσει πλάκες, ύλους, βίδες, αυτό που ονομάζουμε μοντέρνα οστεοσύνδεση καταγμάτων. Ο κορυφαίος ιατρικός οργανισμός προωθεί την αριστεία, ενώ τα αποτελέσματα στην έρευνα είναι εντυπωσιακά στη χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος και μυοσκελετικών παθήσεων, με την αποκατάσταση των ασθενών να γίνεται σε σύντομο χρόνο, βελτιώντας σημαντικά και την ποιότητα ζωής τους. Έχει μέλη σε όλο τον κόσμο, πάνω από 200.000, έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1.100.000 χειρουργούς, ούτως ώστε να βελτιώνεται η θεραπεία των ασθενών, δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να μαθαίνουν για τις τεχνικές οστεοσύνδεσης, η μόρφωση δηλαδή. Το σημαντικό αυτό γεγονός φιλοξενείται στο Κάντια Μάρι στην Αμουδάρα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις γύρω από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και όχι μόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσό το οποίο διανέμεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Εγώ εκλέχτηκα πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής από τον Ιούλιο του 2024 για τα επόμενα 4 χρόνια. Έχουμε εδώ άτομα, μέλη της Επιτροπής από όλο τον κόσμο. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι υποκλίνομαι στο μεγαλείο αυτού του οργανισμού και στην αξιοσύνη των ανθρώπων που την υπηρετούν και συντελούν στα αποτελέσματα αυτά που ακούσατε. Είναι τιμή για την Κρήτη, τιμή για το ξενοδοχείο μας. Βλέπουμε οργανισμούς που ασχολούνται με όλα και στο τέλος δεν κάνουν τίποτα ή δεν είναι τόσο μεγάλο το αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε απτά τεράστια αποτελέσματα ακριβώς γιατί είναι στοχευμένοι.